Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε και αυτή τη φοβερή υπόθεση στο Αρσάκιο με τους 6 μαθητές που πέρασαν πετονιά στο λαιμό ενός συμμαθητή του. Δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα τραύματα του μικρού παιδιού. Μαζί μας είναι και η Γεωργία Ηλαγού, γιατί χθες συνεδρίαζε το σχολείο μαζί και κατέθεταν οι μαθητές τη δική τους άποψη για το τι μέλη γενέστε. Πόσο καιρό έχει περάσει από το περιστατικό αυτό? Έχει περάσει περίπου, έχουν περάσει 2-3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Και ακόμα το σχολείο. Η διοίκηση του σχολείου δηλαδή συνεδριάζει για να δει τι θα κάνει. Ακριβώς. Είναι μια συνεδρίαση, Γιάννη και Γιώργο, η οποία ξεκίνησε τη Μεγάλη Τρίτη. Έχουμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Ακόμα δεν έχουν αποφανθεί, δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα. Τι ακριβώς ξεκίνησε την Τρίτη το μεσημέρι? Ο Σύλλογος Διδασκόντων μαζί με την Διευθύντρια του Γυμνασίου, 2 υποδιευθυντριών, αλλά και του Νομικού Συμβούλου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τα παιδιά, οι 6 εμπλεκόμενοι μαθητές που φέρουν να έκαναν bullying στο 15χρονο συμμαθητή τους. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε, ναι, τις φωτογραφίες που μαρτυρούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ήρθαν ενώπιον για να δώσουν εξηγήσεις, να πούν τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω πως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κάθε μαθητής βρισκόταν συνοδεία των κηδεμόνων τους και αν είχε κάποιο δικηγόρο, μία με μία μισή ώρα. Και απαντούσαν. Αυτά τα παιδιά τι λέγανε? Απαντούσαν, Γιάννη, στην βροχή των ερωτήσεων. Ήταν παιχνίδι, ας πούμε, ότι δεν ήταν έτσι όπως τα παρουσιάζουν, τι λέγανε? Ο ένας εκ των 6 εμπλεκόμενων παιδιών, από ό,τι μαθαίνουμε, αρνήθηκε τα πάντα. Αρνήθηκε ότι είχε ανάμειξη στο bullying του 15χρονου μαθητή. Να σημειώσουμε ότι ο 15χρονος, ότι αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους 6 μαθητές, θα πρέπει να καλέσουν το 15χρονο μαθητή. Ο μαθητής δεν έχει πάει ακόμα στο σχολείο για να μιλήσει, για να πει τι ακριβώς του έκαναν ή τι συνέβη. Και τώρα είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων. Να σας πω πως η υπόθεση έχει πάρει και έναν άλλο δρόμο, διότι ο εισαγγελέας έστειλε τη δικογραφία πίσω στην υποδιεύθυνση ανηλίκων, διότι από ό,τι βλέπει τα πράγματα είναι λίγο πιο άγρια και θα ξεκινήσει μια μεγάλη και έρευνα. Και το Συμβούλιο του Σχολείου δεν μπορεί να περιμένει τώρα, γιατί η υπόθεση έχει πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Προφανώς δεν μπορεί να περιμένουν την όποια δικαστική απόφαση θα πάρει χρόνια. Πρέπει να δουν τι θα κάνουν μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Ακριβώς. Γιατί έχουν χωριστεί στα δύο τα παιδιά εκεί. Ακριβώς. Και αυτό που έχουν ζητήσει οι γονείς είναι να αποφευθούν οι 6 μαθητές από το σχολείο. Δηλαδή να μην ξαναπάνε ποτέ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, αναμένεται να ζητήσει, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, αναβάθμιση της κατηγορίας, να πάει για ανθρωποκτονία από κοινού, έτσι. Απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού. Μας μίλησε χθες η μητέρα του 15χρονου μαθητή, αποκλειστικά. Πάμε να δούμε τι μας είπε και επιστρέφουμε. Εγώ ζητώ από τη δικαιοσύνη να πληρώσουν όλοι το τίμημα, όλοι όσοι εμπλέκονται σε ό,τι αφορά το παιδί μου. Εάν αυτός είναι ο εφημερεύων καθηγητής, η καθηγήτρια που τον είδε, η διεύθυνση του σχολείου που δεν τον είδε, οι γονείς των παιδιών, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Εάν ήταν ένα πρόξιμο από ένα άτομο, μια λεκτική διαμάχη, ενδεχομένως να ήταν κάτι λογικό στα πλαίσια ενός διαπληκτισμού μεταξύ μαθητών. Αυτό όμως ξεπερνά τα όρια. Το θεωρώ πολύ άτιμο 6 να επιτεθούν σε ένα παιδί. Αναφορικά με το δικαστικό κομμάτι, εμπιστευόμαστε απόλυτα το δικηγόρο μας. Αναφορικά με το σχολείο, πράγματι είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων. Δεν γνωρίζουμε τι έχουν κάνει, δεν μας έχουν ενημερώσει, ούτε μας έχουν προσκαλέσει. Η γνώμη μου είναι ότι είναι αδιάφοροι για το περιστατικό. Από το σχολείο υπάρχει μια προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν. Όσο περνούν οι μέρες, πάντως, το παιδί λαμβάνει τα μηνύματα της συμπαράστασης τόσο από το σχολικό όσο και από το οικογενειακό του περιβάλλον. Στην αρχή δεν ήθελε να δώσει διάσταση στο θέμα. Τώρα όμως αντιλαμβάνεται πώς χειρίζεται το θέμα τόσο ο τύπος όσο και η αστυνομία και ξέρει ότι μακροπρόθεσμα θα έχει κάνει κάτι σωστό τόσο για τον ίδιο όσο και για άλλους μαθητές που βίωσαν ανάλογα περιστατικά. Μάλιστα. Η μητέρα δεν θα το αφήσει έτσι, η οικογένεια δεν θα το αφήσει έτσι. Υπάρχει όμως κάτι περίεργο που το αναδεικνύει ο δικηγόρος του 15χρονου, ο κύριος Δημητρίου, ότι ακόμα δεν έχει κληθεί ούτε η οικογένεια ούτε το παιδί να δώσουν, να διατυπώσουν τα γεγονότα από την πλευρά τους. Ακριβώς. Στη διοίκηση του σχολείου, έτσι. Ναι, και εμείς γνωρίζαμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι έπρεπε να κληθεί και ο 15χρονος για να μιλήσει. Όχι όμως παρουσία των 6 εμπλεκόμενων μαθητών. Όχι κατά την παράσταση, δηλαδή. Ακριβώς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αφού το παιδί, ο 15χρονος, γύρισε στο σχολείο, μία παρέα μαθητών, αυτό που μας λέει και ο δικηγόρος, συνέχιζε τις επιθέσεις. Μάλιστα. Να ακούσουμε τι μας είπε ο δικηγόρος. Ευχαριστούμε. Είναι για κάποιον ακατανόητο λόγο, όπως και ο μαθητής που εκπροσωπώ το θύμα,
Δεν κλήθηκαν ποτέ στο σχολείο, ούτε να εκθέσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους για το περιστατικό, ούτε για να υποστηρίξουν την τυχόν απομάκρυνση. Ουδέποτε και κανείς από το σχολείο ή από τις οικογένειες των φερόμενων ανηλίκων δραστών έχει έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια του 15χρονου, προκειμένου να εκφράσει είτε συμπαράσταση, είτε να ρωτήσει για την πορεία της υγείας του και την πορεία της ψυχολογικής του κατάστασης. Άκρα σιωπή, θεωρώ πάρα πολύ λανθασμένη τακτική στα πλαίσια της υπεράσπισης και του σχολείου, στο οποίο τις επόμενες μέρες για τα στελέχη και τους καθηγητές του οποίου θα καταθέσω μήνυση, θα ζητήσω τον κύριο Εισαγγελέα να διερευνήσει συγκεκριμένα ποινικά δικήματα, όπως αυτό της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, της υπόθαλψης εγκληματία, της παρασιώπησης εγκλήματος, γιατί ξέρετε, καθημερινά μου τηλεφωνούν στο γραφείο και γονείς άλλων μαθητών και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, τα οποία αν και καταγγέλθηκαν στο σχολείο, ουδέποτε καταγγέλθηκαν στις αρχές, όπως όφιλε να κάνει το σχολείο. Το παιδί φοβάται να συνευρίσκεται στο σχολείο με τους μαθητές που φέρονται να του προκάλεσαν αυτή τη σοβαρή βλάβη στην υγεία του. Όταν ο 15χρονος πήγε πάλι στο σχολείο, η ίδια ομάδα του επιτέθηκε και πάλι? Όχι οι ίδιοι. Οι ίδιοι είχαν, από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τον 15χρονο, ηρωνική συμπεριφορά και συμπεριφορά υποβάθμισης, όπως σας είπα, του περιστατικού. Ωστόσο, η ευρύτερη παρέα τους λεκτικά έχει ηρωνευτεί, παύλα επιτεθεί στον 15χρονο, θεωρώντας τον καταδότη. Λοιπόν, και το ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν από το Αρσάκιο, που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας, μέχρι το Μενίδη, το Ζεφύρι, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Έχουμε ανάλογες εικόνες, ανάλογα περιστατικά. Τώρα όμως την πλήρωναν αυτοί οι οποίοι είχαν δεχτεί την επίθεση. Τα παιδιά αυτά φεύγανε με τις οικογένειές τους από το σχολείο και από τη γειτονιά. Πολύ σωστό. Και όχι αυτοί που είχαν κάνει αυτές τις πράξεις. Έτσι.